Κύριε Υπουργέ, κύριε Πετρόπουλε, αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι της Εθνικής διαδηλώνουν γιατί καταργήθηκε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η επικουρική του σύνταξη. Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις για το ΛΕΠΕΤΕ. Οφείλεται εξηγήσεις στους εργαζόμενους και βέβαια τη λύση του προβλήματος. Το λέμε για μια ακόμη φορά εδώ με αφορμή τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου. Λοιπόν, πρόταση έχουν κάνει ήδη οι εργαζόμενοι να πληρώσει η Εθνική Τράπεζα αυτά που πρέπει να πληρώσει. Τώρα, έχουμε καταθέσει, όπως είναι γνωστό, δύο τροπολογίες σαν ΚΚΕ. Τις αναφέρουμε και στην Επιτροπή, θα τις πούμε και στην Ολομέλεια. Με τη μία τροπολογία, με τρία άρθρα, λέμε να διαγράφονται πρώτον το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές προς το δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ. Δεύτερο, γιατί σώσει άνω οφειλές, να μειώνεται το αρχικό βεβαιωθέον χρέος κατά 30% για οφειλέτες με αιτήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Για τους άνεργους, η διαγραφή της σώσει άνω οφειλής να ανέρχεται σε 50%. Ένα άλλο άρθρο στην ίδια τροπολογία είναι από την ψήφιση του παρόντος νόμου να καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιδιδεύματος για φορολογητέα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Με το άρθρο 3 της τροπολογίας μας να διαγράφονται οι τόκοι και προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ από τα προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ να διαγράφονται οι τόκοι και προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ. Καταργείται επίσης η εισφορά του κλάδου υγείας και τα χρέη που προκύπτουν από αυτήν διαγράφονται. Χορηγείται σύνταξη σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εφόσον η συνολική οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Η οφειλή που προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις προς ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο ρυθμίζεται σε άτοκες, μηνέες, ισόπεζες δόσεις οι οποίες σε αιτήσια βάση να μην ξεπερνούν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ύψους 20.000 ευρώ. Καταθέτουμε την τροπολογία αυτή την πρώτη, να την μελετήσετε κιόλας μέχρι την Ολομέλεια. Τη δεύτερη τροπολογία μας αφορά το φορολογητέο εισόδημα. Ζητάμε την ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου σε επίπεδα που να καλύπτει τις βασικές λαϊκές ανάγκες και να προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα. Και λέμε με το άρθρο που καταθέτουμε, οι διατάξεις του άρθρου 10, κυρία Υπουργέ, του νόμου 4472 του 2017 να καταργηθούν. Επίσης, να καταργηθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4172 του 2013. Και αυτή η τροπολογία την καταθέτουμε και πιστεύουμε ότι οι υπουργοί θα τη διαβάσουν, θα τη μελετήσουν και θα έχουμε απάντηση στην Ολομέλεια. Στο άρθρο 2, και φαντάζομαι να μας παρακολουθείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι βρίσκονται σε περίοδο αδράνειας. Θέλουμε, κύριε Υπουργέ, αυτή η περίοδος να μην λογίζεται χρόνος στην ασφάλιση και να μην καταλογίζονται εισφορές. Νομίζω ξέρετε το θέμα και νομίζω ότι μπορείτε άμεσα και εδώ με νομοτεχνική βελτίωση να κάνετε δεκτό, να δεχτεί αυτή την πρόταση που κάνουμε σήμερα. Για οφειλές πριν το 2002 προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αφού εξοφληθούν οι βασικές οφειλές, να διαγραφούν πρόστιμα και τόκοι. Μία άλλη πρόταση στο άρθρο 2. Επίσης, στο άρθρο 4 προβλέπεται τις οφειλές των εργοδοτών. Μα οι εισφορές αυτές, κύριε Υπουργέ, είναι εισφορές των εργαζομένων. Μιλάμε για υπεξαίρεση. Πώς αυτές θα είναι χωρίς συνέπειες? Ναι, πώς θα είναι χωρίς συνέπειες όμως? Τις έχουν στη τσέπη τις εισφορές των εργαζομένων χρόνια, τις αξιοποιούν και λέτε χωρίς συνέπειες οι εργοδότες για αυτές τις εισφορές και για αυτή την στάση που έχουν απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Το άρθρο 9. Υπάρχει διάταξη των συνταξιούχων του ΟΕΕ, μάλλον τροπολογία, πρόταση νόμου ή τροπολογία που μπορεί να την κάνετε αποδεκτή, που εδώ υπόθηκε από άλλους ομιλητές, που ζητούν
μέτρα για την καταβολή συντάξεων σε αυτούς που χρωστούν αρκετά χρήματα, μάλλον αναλογική σύνταξη διεκδικούν για όσα χρόνια έχουν καταθέσει τις εισφορές τους. Επίσης, θα σας δώσουμε αυτή την πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΑΕ να τη μελετήσετε και να μας πείτε στην ολομέλεια αν την αποδέχεστε και να φέρετε νομοτεχνική βελτίωση. Στο άρθρο 17, βεβαίως, έχουμε πει ότι το πλαίσιο αυτό που ορίζεται εδώ για την απώλεια της ρύθμισης είναι πολύ ασφιχτικό για τους αυταπασχολούμενους και νομίζουμε ότι δεν θα λύσει προβλήματα. Το άρθρο 19, για τις συντάξεις κυρίας, παραμένουν σε ισχύ διατάξεις που νομίζω ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσετε και μπορείτε, αφού έχετε την πρόθεση, όπως λέτε, να επαναφέρετε τις συντάξεις κυρίας, έτσι ώστε ο επαναπολογισμός του θανόντος να μην είναι σαν καινούριος, αλλά να μην και επανυπολογίζει τη σύνταξη και μειώνει τη σύνταξη κυρίας, αλλά να πάει στην περίπτωση αυτή που έχετε ήδη πει ότι θα είναι στους παλιούς συνταξιούχους. Στο προηγούμενο καθεστώς είναι γνωστό ότι εφόσον υπήρχε επιζών σύζυγος και τέκνο, καταβάλλονταν το 100% της σύνταξης του θανόντος, κάτι που συμβαίνει τώρα εφόσον υπάρχουν δύο παιδιά. Νομίζω μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, στο προηγούμενο καθεστώς, λοιπόν, λέμε για τις συντάξεις κυρίας, δινόταν το 100% με ένα παιδί. Τώρα είναι με δύο παιδιά το 100%. Αυτό, λοιπόν, ζητάμε να το αντιμετωπίσετε. Δεν αντιμετωπίζετε μέσα από το σχέδιο νόμου έτσι όπως το έχετε καταθέσει. Όσοι εργάζονται στο άρθρο 22, λέτε για την αναστολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους πληγέντες από την πυραγιά 23 και 24 Ιουλίου. Το ερώτημά μας είναι το εξής. Όσοι εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, αυτός ο χρόνος που δεν θα καταβάλουν εισφορές, που δεν θα καταθέτουν την επιδέλτα, θα έχουν την ασφάλισή τους? Αυτό πρέπει να μας το απαντήσετε, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν μία ανησυχία. Επίσης, στο άρθρο 31 μιλάτε για για τη χορήγηση παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2019-2020. Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι για όλους, με πλήρη νοσοκομιακή και φαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς προϋποθέσεις. Στο άρθρο 36, υπόθηκε εδώ και από άλλους, είναι για τις συντάξεις των εφημεριδοπολών. Υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη από το Σύνδεσμο Συνταξιούχων Εφημεριδοπολών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Περιχώρων, και αυτό που ζητάνε, κύριε Υπουργέ, είναι ο τρόπος υπολογισμού που προβλέπεται με βάση εδώ στο σχέδιο νόμου να ισχύσει έως 31 12 του 16 από το 14 που θέτεται σαν όρο μέσα στην ρύθμιση που έχετε εδώ. Καταθέτουμε και αυτή την τροπολογία τους, πιστεύουμε να την αξιολογήσετε. Επίσης, την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Όσο και η προηγούμενη, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Πίσω του άρθρου 41, επειδή υπόθηκαν πολλά και στην ακρόαση των φορέων, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια δίκαιη λύση αυτή που έχει το άρθρο 41, αλλά θεωρούμε ότι αυτό που παρακρατάτε, κύριε Υπουργέ, το 20% που λέτε ότι παρακρατάτε για απόθεμα, αυτό, αν τελειώσει ο χρόνος, στην αρχή του άλλου χρόνου να αποδίδεται κανονικά στις οργανώσεις. Δεν μπορεί το απόθεμα αυτό να είναι ΣΑΗ, θα πρέπει να αποδίδεται τον άλλο χρόνο. Αυτό πρέπει να προβλεφθεί. Στο άρθρο 43 υπάρχει μία ρύθμιση, μία πρόταση νόμου που θα την καταθέσουμε, θα σας την δώσουμε και στην Ολομέλεια, που λύνει ένα σοβαρό πρόβλημα των εργαζομένων που είναι αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΑΕΠ, που δεν είναι σε οργανικές θέσεις.
Λοιπόν, αυτό είναι άδικο, δεν έχει οικονομικό και μισθολογικό κόστος, καθώς ήδη απασχολούνται, μισθοδοτούνται, είναι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου και αυτό που ζητούν είναι να τοποθετούνται σε υφιστάμενες οργανωτικές θέσεις ή συνιστόμενες προσωποπαγής θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με απόφαση των διοικητών του ΕΦΚΑ, του ΕΤΑΕΠ και του ΑΕΔ, αντίστοιχα γιατί και εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι. Θα καταθέσουμε και αυτή την πρόταση για να μας απαντήσετε. Στο άρθρο 51. Ρωτάμε, η αποζημίωση αυτή, η οποία θα κατατίθεται στην τράπεζα, κυρία Υπουργέ, θα απαλλάσσετε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου συμπεριλαμβανομένης για της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Δεν θα κατάσχετε για τα χρέη του δημοσίου. Εμείς ζητάμε λοιπόν η αποζημίωση να μην κατάσχετε για τα χρέη του δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και να μην συμψηφίζετε με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο. Η αποζημίωση δίνεται για να περάσει το χρόνο του ο άνεργος, αυτός που απολύεται, άρα λοιπόν δεν μπορεί η αποζημίωση αυτή να κατάσχεται από χρέη προστήτους. Επίσης, το άρθρο 53, λέτε για τις άδειες, ότι θα πρέπει να αναγγέλλεται την επόμενη μέρα, μία ώρα πριν, η άδειά τους. Ο προγραμματισμός όμως δεν θα αναγγέλλεται στο εργάνι. Ο προγραμματισμός των αδειών. Γιατί αν δεν αναγγέλλεται ο προγραμματισμός των αδειών, τότε λοιπόν θα δίνεται όποτε θέλει ο εργοδότης και όχι όποτε ο εργαζόμενος το απαιτεί. Στο άρθρο 56 είπαμε και στην πρώτη μας συζήτηση ότι οφείλεται εδώ να αλλάξετε, να τροποποιήσετε αυτό το άρθρο έτσι ώστε τα μηχανά και ο εξοπλισμός, η συντήρηση, τα έξοδα μετακίνησης να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Επίσης για τις καιρικές συνθήκες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει απαγόρευση κάτω από καιρικές συνθήκες δύσκολες η απασχόληση αυτών των εργαζομένων. Επίσης η οροθέτηση χιλιομετρικών αποστάσεων. Και βέβαια η απαγόρευση της χρονομέτρησης. Η χρονομέτρηση έχει σαν αποτέλεσμα τα θανατηφόρα ατυχήματα. Τα εγκλήματα δηλαδή. Και θα πρέπει να υπάρχουν βαριές ποινές γι' αυτόν. Και βεβαίως η ένταξη της ειδικότητας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παρά το γεγονός ότι κάνετε επικοδομητικές προτάσεις και δεν μιλάτε ρητορικά κτλ. Αλλά μαζεύτε το. Το άρθρο 63. Εμείς λέμε ότι να εξομοιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να καταργηθούν οι ορομίσθοι και να μην υπάρχει αυτή η απαράδεκτη μορφή των αλλήγων διδακτικών ωρών, όπως λέτε. Και στο άρθρο 64 προβλέπεται να προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου από τους ίδιους πίνακες. Εμείς λέμε το ωράριό τους να είναι κανονικό και πλήρη απασχόληση. Στο άρθρο 68 τι κάνετε, δίνετε τη δυνατότητα να εξαιρούνται από τις μέρες απασχόλησης των ωφελουμένων εργαζομένων και το πρόγραμμα αυτό που έχετε της επιδότησης των ξενοδόχων. Εμείς πιστεύουμε ότι και αυτό είναι ένας μποναμάς και όπως και το προηγούμενο βέβαια. Το άρθρο 70 εμβίες της πρακτικής άσκησης. Νομίζω ότι πρέπει εδώ το αίτημα αυτό που υπάρχει χρόνια τώρα να αμείβεται αυτός που ο μαθητευόμενος με τον καλύτερο μισθό θα πρέπει κάποτε να δικαιωθεί γιατί αξιοποιεί τη μαθητεία και πρακτική άσκηση για να μπορεί να βγαίνει η παραγωγή με πολύ φθηνή εργατική δύναμη. Το άρθρο 98 επίσης ενώ δίνεται κάποιες μονάδες για τους πολυτεκνούς, αυτό σταματά στα 3 τέκνα και νομίζουμε ότι πάνω από τα 3 τέκνα θα πρέπει να είναι ακόμα 1% για να μπορεί έτσι να ελαφρύνεται η πολυμελής οικογένεια. Στο άρθρο 103 για τις οφειλές προς τους Δήμους. Η ρύθμιση που κάνετε είναι ακριβώς η ίδια με τον προηγούμενο νόμο το 44-83
του 17. Δεν είχε αποτελέσματα όπως λέτε. Όμως υπάρχει τροπολογία που είχαμε καταθέσει, θα την καταθέσουμε βέβαια και στην Ολομέλεια, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να μπορούν να διαγράφουν χρέη, να δοσοποιούν με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, και βέβαια αυτό μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει το θέμα των οφειλετών προς τους Δήμους. Τέλος, υπάρχει μια επιστολή της ΟΤΟΕ, την οποία θα την καταθέσουμε, και αφορά βέβαια στις πρώην εργαζόμενους των συνεταιριστικών τραπεζών, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κάποτε το μεγάλο πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή. Που την έχουν πάρει όλοι οι βουλευτές αυτό. Το έχουν πάρει όλοι. Θα την καταθέσουμε και αυτή και πιστεύουμε ότι θα έχουμε απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.